Οι υψηλές θερμοκρασίες το φετινό καλοκαίρι επηρέασαν τις καλλιέργειες των κηπευτικών, ωστόσο στην Τριφυλία με την υψηλή τεχνογνωσία των καλλιεργητών ξεπεράστηκαν τα προβλήματα, με το αγκούρι να καταλαμβάνει μια σημαντική θέση στις εξαγωγές και να εξασφαλίζει καλές τιμές. Η καλλιέργεια του αγκουριού ξεκίνησε εξαιρετικά. Παρότι είχαμε μειωμένη παραγωγή λίγο λόγω των ψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κυρίως Αύγουστο, παρόλα αυτά όμως η ψηλή τεχνογνωσία, η εμπειρία ισορρευμένη των παραγωγών της Τριφυλίας και η επιστημονική κάλυψη βοήθησαν ώστε να έχουμε μια ποιότητα στο αγκούρι πάρα πολύ καλή και ταυτόχρονα να υπάρξει μια ζήτηση στην αγορά μέχρι αρχές Σεπτέμβρη και πάρα πολύ καλές τιμές, υψηλές θα λέγαμε, μέχρι εκείνη την περίοδο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου βέβαια και μετά, μέχρι σήμερα, υπήρξε μια υποχώρηση μεγάλη των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα. Παρόλα αυτά όμως η ποιότητα ήταν καλή για τα αγκούρια. Η συγκομιδή της ντομάτας ξεκίνησε στην Τριφυλία και αναμένεται να κορυφωθεί τέλος Οκτωβρίου, με τα μηνύματα να είναι θετικά τόσο για την τιμή όσο και για την ποιότητα του προϊόντος. Ναι. Οι τιμές είναι σταθερές και είναι σταθερές σχεδόν, διότι η ντομάτα με τις υψηλές θερμοκρασίες έχει περισσότερα προβλήματα. Είχαμε λόγω και εδώ των υψηλών θερμοκρασιών μειωμένη καρπόδεση στους πρώτες ταξιανθίες, αλλά από εκεί και πέρα βελτιώθηκε η κατάσταση. Όμως στην περιοχή, όπως ξέρετε, υπάρχει και το πρόβλημα με τον ιό της καστανής ρητίδωσης των καρπών της ντομάτας, η οποία λιγάκι μειώνει την παραγωγή και προκαλεί και μια μικρή ποιοτική υποβάθμιση. Όμως η αυξημένη ζήτηση εδώ και η μειωμένη παραγωγή βοήθησαν ώστε να διαμορφωθούν τιμές στην εσωτερική αγορά πολύ καλές και σταθερές, με αποτέλεσμα για την καλλιέργεια της ντομάτας να τα πράγματα, εφόσον οι προσβολές από τον ιό στις εκμεταλλεύσεις είναι μικρές, να είναι καλά.